Συντρόφοι και σύντροφοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στην προεκλογική εκδήλωση της ΟΚΔΕ, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Με τη συμμετοχή και την παρέμβασή μας στις εκλογές, η ΟΚΔΕ δίνει έναν αγώνα ενάντια στο ρεύμα, σε μια εποχή που σε όλη την Ευρώπη, όπως και στη χώρα μας, η κρίση του καπιταλισμού επελάβνει, σπέρνοντας παντού τη φτώχεια, την ανεργία, τον ρατσισμό, την οικολογική καταστροφή, τον πόλεμο, εκολάπτοντας ταυτόχρονα παντού νέους επίδοκτους δικτατορίσκους και βοναπάρτες, νέα μικρά και μεγάλα πολιτικά τέρατα. Το μίσος των φτωχών λαϊκών στρωμάτων για την κοινωνία του 1%, για τις βυθισμένες στη χλειδί και τη διαφθορά ελίτ, μεγαλώνει μέρα με την ημέρα, εκτινάζοντας στα ύψη την πολιτική κρίση και την αποσύνθεση της καπιταλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ένας λαός μετά τον άλλον δείχνει την απέχθειά του για αυτή την κοινική ένωση των τραπεζιτών και των πλουσίων, αυτό το αντεργατικό και αντιλαϊκό στρατηγείο που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους δούλους για να διασώσει το χρεοκοπημένο καπιταλιστικό σύστημα. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες μοιάζουν με ένα καζάνι που βράζει. Όλα τα ιδεολογήματα που καλλιέργησαν οι αστικές ελίτ με όχημα τη στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα καταραίουν σαν ένας χάρτινος πύργος. Όλα όσα υποσχέθηκαν στους ευρωπαϊκούς λαούς, οι αστικές τάξεις, ευημερία, κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική ισότητα, δημοκρατία, είναι σήμερα ένα κενό γράμμα. Οι εργαζόμενες μάζες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζουν στο πετσί τους την καταστροφική πολιτική των αστικών ελίτ, γι' αυτό γυρίζουν την πλάτη στα παραδοσιακά αστικά κόμματα που γιγάντουσαν τις κοινωνικές ανισότητες, γκρέμισαν το βιωτικό επίπεδο, δημιούργησαν ένα πρωτοφανές κοινωνικά αδιέξοδο, γεννήκευσαν τον φόβο, την ανασφάλεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Λεπέν, Σαλβίνι, Ορμπάν, κάθε είδους ακροδεξί και πατριδοκάπηλοι δεν είναι παρά τον αποδογυρισμένο είδωλο των Μακρόν, Μέρκελ, Ρέντσι, Ραχόι, αυτών που οικοδόμησαν την Ευρώπη φρούριο, μετατρέποντας τη Μεσόγειο σε υγρό τάφο που κατέβασαν το στρατό στους δρόμους για να σπάσουν απεργίες, που έθρεψαν το φυλετικό και θρησκευτικό μίσος με τις υπεριαλιστικές τους επεμβάσεις σε Συρία και Βόρεια Αφρική, φέρνοντας τον πόλεμο στην καρδιά των ευρωπαϊκών Μητροπόλεων με θύματα εκατοντάδες αθώους πολίτες. Στην ίδια την Ελλάδα, ο χρεοκοπημένος ελληνικός καπιταλισμός, η επικίνδυνη και πολεμοκάπηλη αστική τάξη και τα πολιτικά της επιτελεία εκολάπτουν εξίσου επικίνδυνα πολιτικά τέρατα. Λίγη σημασία έχει αν φοράνε την προεκλογική προβιά του αριστερού ή καμώνονται τους μονομάχους της οικίας, τάξης και ασφάλειας, τους δίθεν δημοκράτες και προστάτες των οικοκυρέων. Τσίπρας και Μητσοτάκης κονταροχτυπιούνται σε μια ακούφια αντιπαράθεση για το ποιος θα είναι ο αυριανός βοραπάρτης που θα διαχειριστεί υπέρ του κεφαλαίου και των δανειστών, των κογκλήφων, τον χρεοκοπημένο ελληνικό καπιταλισμό, τη σημερινή απικία χρέους, ποιος θα εξυπηρετεί τα απειθήνια πολεμικά σχέδια των Αμερικάνων υπεριαλιστών στην εποχή μας. Με ομή προπαγάνδα, κάλπικα διλήμματα και ψέματα, τα κόμματα της χρεοκοπίας και των μνημονίων διεκδικούν ξανά την ψήφο των εργαζομένων, παπαγαλίζοντας την δίθεν έξοδο από τα μνημόνια, την επιστροφή στην ανάπτυξη, την επωνομαζόμενη αυτούς κανονικότητα. Όλοι τους όμως, πυθύνοι υπηρέτες των μνημονίων, υποταγμένη στην αδίστατη λογική του χρέους που έχει μετατρέψει τη χώρα σε μια απικία χρέους και τους εργαζόμενους σε σύγχρονους δούλους. Απομυζούν το λαϊκό εισόδημα, καταληστεύουν τη λαϊκή περιουσία, καταστρέφουν κάθε δημόσιο αγαθό, κάθε κοινωνική, εργατική κατάκτηση και δικαίωμα. Κοινός τους στόχος είναι να δημιουργήσουν μια νόθα συνείδηση στην εργατική τάξη, να διαγράψουν από τη συλλογική μνήμη των λαϊκών μαζών τους μεγάλους κοινωνικούς αγώνες της διετίας 10-12. Τις δεκάδες γενικές απεργίες και εκατοντάδες μικρούς ή μεγάλους αγώνες, το μεγάλο κίνημα των αγανακτισμένων που απονομιμοποίησαν την εφαρμογή των βάρβαρων μνημονίων και οδήγησαν στην αποσύνθεση όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις, Παπανδρέου Παπαδήμου, Σαμαρά Βενιζέλου και άλλες. Αυτοί οι αγώνες δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη συνολική ανατροπή των μνημονίων. Μια πορεία που αντιστράφηκε με την ταπεινική προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ, που μετέτρεψε το περήφανο όχι του ελληνικού λαού σε ναι και έδωσε το φιλί της ζωής σε όλους τους παλιούς μνημονιακούς, το λυσιασμένο μπλοκ των ούλτρα νεοφιλελεύθερων του Μένουμε Ευρώπη που ιτήθηκαν κατά κράτος τη νύχτα της 5ης Ιουλίου. Η ΟΚΔΕ συμμετέχει στις εκλογές για να καταγγείλει και να αγωνιστεί ενάντια σε αυτό το άθλιο πολιτικό τσίρκο που έχει στηθεί μπροστά στα μάτια μας, στο κατάπτυστο πολιτικό προσωπικό που είναι βουτυγμένο στη διαφθορά, στα σκάνδαλα και ξέρει μόνο να εξαπατά, να εκβιάζει τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Η ΟΚΔΕ καταγγέλει ιδιαίτερα τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ ως κύριους υπεύθυνους για τη διάλυση του αντιμνημονιακού μπλοκ που είχε δημιουργηθεί στους αγώνες του 10-12. Για το τρίτο μνημόνιο Τέρας που ψήφισε μαζί με το σύνολο
των αστικών κομμάτων και τους αμέτρητους μνημονιακούς νόμους, την οικοδόμηση ενός νέου συστήματος εκμετάλλευσης ενάντια στους εργαζόμενους. Όλοι αυτοί με διαρκείς επιθέσεις στην ιστορία, τις παραδόσεις, τις αξίες του εργατικού κινήματος θα συνεχίσουν να συκοφαντούν τους αγώνες των εργαζομένων με σκοπό να τσακίσουν το οργανωμένο εργατικό κίνημα, κάθε του έκφραση και αξία, την αλληλεγγύη, την εργατική δημοκρατία, τα πολιτικά δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες. Η ΟΚΔΕ θέλει να αναδείξει επίσης την ανάγκη οικοδόμησης μιας νέας επαναστατικής δύναμης που δεν θα υποκύπτει, δεν θα προδίδει τους εργαζόμενους στην πρώτη δυσκολία, δεν θα τρέχει σε κάθε ευκαιρία πίσω από ξένες σημαίες. Με ένα ριζοσπαστικό ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας για τη διαγραφή του χρέους, την έξοδο από το ευρώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, με εθνικοποίησης, με εργατικό έλεγχο στην οικονομία, για την ενότητα, την αυτοοργάνωση των εργαζομένων, ώστε να προετοιμάσουμε πραγματικά μια νικηφόρα σύγκρουση με το καπιταλιστικό σύστημα και το αστικό κράτος. Με μια άλλη δομή εξουσίας, με μια κυβέρνηση των εργαζομένων που μέσα από την κινητοποίηση και τους αγώνες των μαζών θα ανοίξει το δρόμο στη μόνη εναλλακτική, τον σοσιαλισμό. Η ΟΚΔΕ επίσης κατεβαίνει στις εκλογές μιλώντας μόνο τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν κάνουμε συμβόλαιο με την νίκη, αλλά μόνο με τους αγώνες. Είμαστε ειλικρινείς με τους εργαζόμενους όταν τους λέμε πως οι σύγχρονες χούντες δεν πέφτουν με κάλπες και έφεπτα εκλογικά σχήματα, αλλά με ταξικούς αγώνες, εξεγέρσεις, προλεταριακές επαναστάσεις. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια που μαρτυρεί η ιστορία, αλλά και όλοι οι μικροί και μεγάλοι αγώνες που διαδραματίζονται σήμερα σε όλο τον κόσμο. Στήριξη στην ΟΚΔΕ σημαίνει ενίσχυση της επαναστατικής πολιτικής, των δυνατοτήτων για μια συνολικά άλλη πορεία στο κίνημα και την αριστερά, για την εγκαθίδρυση των Ενωμένων Σοσιαλιστικών Πολιτειών της Ευρώπης, για μια Ευρώπη των λαών, ριζοσπαστική, δημοκρατική, σοσιαλιστική, που δεν θα έχει καμία σχέση με τις αποκρουστικές σταλινικές δικτατορίες που γνωρίσαμε. Να καλέσω στο βήμα τη συντρόφισσα Σοφία Θεοδωροπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτής με την ΟΚΔΕ, συνδικαλίστρια στον ιδιωτικό τομέα και μέλος της Αντιπίθεσης των Εργαζομένων. Και σε αυτές τις εκλογές, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία προσπαθούν να μας πείσουν ότι βρισκόμαστε μπροστά δήθεν σε δύο διαφορετικές πολιτικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει τον εαυτό του ως προοδευτικό. Δεν υπάρχει όμως ίχνος προόδου στην υποταγή στα μνημόνια, στην επιτήρηση μέχρι το 2060, στα αιματηρά πλεονάσματα που αφεμάζουν τον ελληνικό λαό και ρημάζουν την οικονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας περιφρόνησαν την νοημοσύνη των εργαζομένων όταν ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο μαζί με όλους τους μνημονιακούς και έλεγαν ότι δήθεν αυξάνουν τους μισθούς, όταν καταργούσαν τις συμβάσεις εργασίας και έλεγαν ότι επαναφέρουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι απάτες με τις λεγόμενες παροχές αντίδωρα δεν συνιστούν καμία αποκατάσταση της αδικίας. Μας παίρνουν 100, μας δίνουν πίσω 1, και θέλουν να τους πούμε και ευχαριστώ με την ψήφο μας. Τα αντίδωρα είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα των σκληρών νεοφιλελεύθερων μέτρων που ρίχνουν τα λαϊκά στρώματα στην εξάρτηση από μια κρατική ή μια κομματική ελεημοσύνη. Επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχαμε λέλαπα από αντεργατικά ατυχήματα δολοφονίες. Εξαπλώθηκε μέσα στους εργασιακούς χώρους ένα απερίγραπτο νέο σύστημα εκμετάλλευσης που θέλει τον εργοδότη δεσπότη και τον εργαζόμενο δουλοπάρικο, ούτε λίγο ούτε πολύ ιδιοκτησία του εργοδότη του, χωρίς μισθό, χωρίς ωράριο, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα, και άμα τολμήσει να διεκδικήσει και κάτι, να τον ξυλοφορτώνει τα αφεντικό ή να τον τρέχει στα δικαστήρια να του ζητάει αποζημίωση για ηθική βλάβη. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησαν στηριζόμενοι σε κάθε πρόθυμο να ψηφίσει οποιαδήποτε αθλειότητα μέσα στη Βουλή, από τους ΑΝΕΛ και τη Νέα Δημοκρατία, μέχρι το Κινάλ, το Ποτάμι και το Λεβέντι, με διαρκή πολιτικά πραξικοπήματα. Το
τώρα επικαλούνται ένα δίθεν προοδευτικό μέτωπο με κάθε μνημονιακό κουρέλι που έχουν μαζέψει για να επιβιώσουν πολιτικά. Ο Μητσοτάκης καμώνεται τον υπεύθυνο αντιλαϊκιστή, λέει, κατά βάθος αγωνιά για να επιστρέψει στις καρέκλες της εξουσίας. Είναι όμως πραγματικά αδύνατο να κρύψει το βαθύ ταξικό του μίσος ενάντια στις ανάγκες των φτωχών, των εργαζομένων, των νέων. Κατάργηση των δώρων στον ιδιωτικό τομέα, εφταήμερη εργασία, κατάργηση της δημόσιας παιδείας και υγείας είναι μερικά μόνο από τα λαμπρά, βάρβαρα μέτρα που κοσμούν το πρόγραμμά του. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία κατά τα άλλα συμφωνούν ότι βγήκαμε, λέει, από τα μνημόνια, ότι περάσαμε και στην ανάπτυξη κιόλας. Ένα βρώμικο παιχνίδι εξαπάτησης του ελληνικού λαού εξυφαίνουν αυτοί οι δυο μαζί. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία έχουν μία και μοναδική πολιτική. Τους ενώνουν η τυφλή υποταγή στα μνημόνια, στις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, το μίσος τους απέναντι στους εργαζόμενους, τους φτωχούς και τους νέους και η αφοσίωσή τους στα συμφέροντα του κεφαλαίου. Έχουν μετατρέψει από κοινού τη χώρα σε αποικία χρέους, έχουν υποθηκεύσει τον λαό στους δανειστές υπεριαλιστές, καταργώντας κάθε έννοια εθνικής ή λαϊκής κυριαρχίας. Ενάντια λοιπόν σε κάθε τεχνητό δίλημα, για οποιοδήποτε υποτίθεται μικρότερο κακό, η ΟΚΔΕ απαντάει. Ούτε Τσίπρας, ούτε Μητσοτάκης. Μαζί ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Όποιος και από τους δύο, αν είναι η επόμενη κυβέρνηση, θα είναι πολύ χειρότερος από τον προηγούμενο, για τον πολύ απλό λόγο ότι η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού, δηλαδή του συστήματος που υπηρετούν με συνέπεια και οι δυο τους, χειροτερεύει καθημερινά. Μαύρο λοιπόν στο άθλιο πολιτικό δίπολο, που αλληλοσυμπληρώνουν από τη μία μεριά τα προοδευτικά δίθεν μνημονιακά ρετάλια και οι πασόκοι του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη η ακροδεξιοί και οι ακραίοι νεοφιλελεύθεροι του Μητσοτάκη. Κοντά τους και όλα τα μνημονιακά ρετάλια, θλιβερά και γελία από κόμματα όπως το Κινάλ, το Ποτάμι, η ΑΝΕΛ, η Ένωση Κεντρών, μας λιβανίζουν όλοι τους νυχθημερών για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, για την ανταγωνιστικότητα, την αγορά, την ανάπτυξη. Κούφιες λέξεις χωρίς κανένα περιεχόμενο και ουσία που δεν μπορούν να κρύψουν ότι δεν έχουν καμία πολιτική και κανένα σχέδιο διεξόδου από την κρίση άλλο εκτός από την αφέμαξη των εργαζομένων, των νέων και των φτωχών. Δεν μπορούν να κρύψουν ότι μοναδικός τους σκοπός είναι να παρατείνουν για λίγο τη θλιβερή πολιτική τους ζωή προσκολόμενοι σε οποιαδήποτε συγκυβέρνηση την επαύριο των εκλογών πριν καταλήξουν στα σκουπίδια της ιστορίας που αξίζουν. Μαύρο λοιπόν σε αυτό το πολιτικό τσίρκο, σε αυτό το καταγέλαστο πολιτικό προσωπικό που μεταπηδούν ξεδιάντροπα από τον έναν σχηματισμό στον άλλον για μια καρέκλα. Σε μια πολιτική ζωή άθλια, βουτυγμένη στα ψέματα, την οσυρή σκανδαλολογία και την κούφια πόλωση. Από κοντά τους και οι φασίστες της Χρυσής Αυγής, αναθαρρυμένοι από τη σκανδαλώδη καθυστέρηση της δίκης τους με κύρια ευθύνη τον ΣΥΡΙΖΑ. Αποθρασιμένοι από τον αντιδραστικό βούρκο των εθνικιστικών συλλαλητηρίων. Ουρλιάζουν και αυτοί για το έθνος και την πατρίδα και μας δείχνουν τον εχθρό στους πρόσφυγες, στους μετανάστες, στους γειτονικούς λαούς, ενώ την ίδια στιγμή κάνουν τις πλάτες και βγάζουν λάδι, το μεγάλο κεφάλαιο και την εργοδοσία μέσα στους χώρους δουλειάς. Μαύρο σε κάθε αντιδραστικό, φασίστα, ακροδεξιό, που επιχειρεί να βρει ακροατήριο με την απάτη ενός κάλπικου ευρωσκεπτικισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του εθνικισμού. Η ΟΚΔΕ συμμετέχει στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου για να προειδοποιήσει και να προετοιμάσει τους εργαζόμενους στα φτωχά λαϊκά στρώματα την νεολαία. Ότι τα χειρότερα είναι μπροστά και όχι πίσω μας. Τα μνημόνια δεν τέλειωσαν, γιατί τα μνημόνια δεν ήταν ποτέ προσωρινά έκτακτα μέτρα όπως μας έλεγαν. Ήρθαν για να μείνουν, όπως το βλέπουμε σήμερα, να γίνονται μια καθημερινότητα, μια κανονικότητα για πάντα. Την επομένη των εκλογών ετοιμάζονται τώρα να αρπάξουν τις λαϊκές καταθέσεις, να λαϊλατίσουν τα λαϊκά σπίτια, τη λαϊκή περιουσία που με κόπο και υδρότα μια ζωής ο κάθε εργαζόμενος απέκτησε. Χτίζουν ένα ζωφερό κράτος έκτακτης ανάγκης, μια ομή δικτατορία του κεφαλαίου. Ετοιμάζουν την ακόμα πιο βαθιά αντιδημοκρατική αναδίπλωση, με πυλώνες στα ΜΑΤ και τις αντεργατικές δικαστικές αποφάσεις. Ένα δικαστικό παρασύνταγμα χτίζεται καθημερινά γιατί δεν τους φτάνουν οι αντεργατικοί ταξικοί νόμοι που έχουν ψηφίσει μέσα στη Βουλή. Αφήνουν ατιμόρυτους ναρκέμπορους,
φασίστες δολοφόνους, φοροφυγάδες της πλούσιας ελίτ και την ίδια στιγμή ξεσπούν με μανία και μελίσσα ενάντια στους πιο φτωχούς και αδύναμους, στις καθαρίστριες, στις γιαγιάδες, στους συνταξιούχους. Προωθούν την ακροδεξιά μετατόπιση της πολιτικής ζωής με νέα εθνικιστικά μορφώματα που ντύνονται μακεδονομάχοι. Καλλιεργούν έναν τυχοδιοκτικό και πολεμοκάπηλο εθνικισμό. Αυτοί που δεν πιστεύουν σε τίποτε άλλο εκτός από τα κέρδη τους, παπαγαλίζουν κούφια λόγια για την πατρίδα, για το έθνος, για το όνομα δήθεν της Μακεδονίας, για να μην κοιτάζει ο εργαζόμενος αν έχει δουλειά ή όχι, αν πληρώνεται και πόσο, πώς ζει καθημερινά, αλλά να είναι και έτοιμος ανά πάσα στιγμή να γίνει κρέας για τα κανόνια τους. Μας κάνουν μισθοφόρους στην υπηρεσία των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χτίζοντας διαρκώς επιθετικούς άξονες με τα πιο αντιδραστικά και τα πιο επικίνδυνα καθεστώτα της περιοχής, το στρατοκρατικό καθεστώς του Ισραήλ και τη δικτατορία της Αιγύπτου. Επιτίθενται με λύσα ενάντια στους εργαζόμενους, στους φτωχούς, στους νέους. Μας λένε ότι εμείς φταίμε που φτάσαμε ως εδώ, λέει, γιατί είχαμε πολλά δικαιώματα. Ζούσαμε καλύτερα από ό,τι μπορούσαμε να πληρώσουμε. Γιατί θα ήταν καλύτερα αν δεν αντιστεκόμασταν στα μνημόνια, αν δεν κάναμε απεργίες, αν είχαμε πει και ναι στο δημοψήφισμα. Το ίδιο πάνω κάτω λένε και τα κόμματα της ρεφορμιστικής αριστεράς. Το ΚΚΕ χερέκα καθριαμβολογεί με την προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το βολεύει η τοπάθεια και η απογοήτευση για να πλασάρεται σαν η μόνη αριστερή δύναμη. Επιτίθεται στο κίνημα των αγανακτισμένων ότι δήθεν έθρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Χρυσή Αυγή. Λασπολογεί και σαμποτάρει τους αγώνες, γιατί εν τέλει έχει την ίδια πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ που λέει ψηφίστε με για να σας λύσω εγώ το πρόβλημα, οι αγώνες τι να κάνουμε δεν μπορούν και να κερδίζουν. Υιοθετεί όλη την αντιδραστική επιχειρηματολογία περί αλυτρωτισμού των Σκοπίων, τουρκικής επιθετικότητας, κινδύνων από την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν τέλει υποκλίνεται στην αστική νομιμότητα, όπως άλλωστε έκανε πάντοτε στην ιστορία του ο Σταλινισμός. Λοιπόν, όχι, δεν φταίνε οι αγώνες μας για τη σημερινή κατάσταση. Φταίει ότι δεν οδηγήσαμε τους αγώνες μας στη φυσική τους κατάληξη. Δεν κάναμε την απαραίτητη τομή στην πολιτική και την πρακτική μας. Αφήσαμε να παρασυρθούμε από τις σιρήνες ότι υπάρχει εύκολος δρόμος, π.χ. με μια ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, το συμπέρασμα από την μνημονιακή αστική μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα. Ότι δεν υπάρχει τέτοιος εύκολος δρόμος. Με μια ψήφο ή με την ενότητα της αριστεράς. Δεν υπάρχει κανένας δυνατός συμβιβασμός ανάμεσα στα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας, των εργαζομένων, των φτωχών, των νέων από τη μία και των πλουσίων από την άλλη, των τραπεζιτών, των εργοδοτών. Το δίλημα αυτών των εκλογών είναι άλλο. Θα ζήσουμε σαν δούλοι, χωρίς δικαιώματα και αξιοπρέπεια, εκλιπαρώντας για μια ελεημοσύνη, ή θα ζήσουμε σαν άνθρωποι, εφαρμόζοντας μια διαφορετική πολιτική, ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα σωτηρίας στη βάση μίας και μόνο αρχής, αυτής που λέει ότι νόμος είναι το δίκιο του εργάτη. Αυτό εδώ το απλό πράγμα. Ένα αντίστροφο μνημόνιο υπέρ των εργαζομένων και των φτωχών που θα πληρώσουν αυτή τη φορά όλοι αυτοί που πλούτησαν στις πλάτες μας. Για να πάρουμε το συσσωρευμένο πλούτο και να τον θέσουμε στην υπηρεσία της κοινωνικής πλειοψηφίας. Για να μπει ξανά η οικονομία μπροστά με ένα σχέδιο και όχι να περιμένουμε δήθεν τις αόρατες δυνάμεις της αγοράς. Για να καταργήσουμε τα μνημόνια και όλα τα βάρβαρα μέτρα, με αποφασιστικούς αγώνες να ξυλώσουμε το βάρβαρο μνημονιακό καθεστώς από κάθε χώρο δουλειάς και κάθε γειτονιά. Να επιβάλλουμε στάση πληρωμών στους δανειστές τοκογλύφους και μονομερή διαγραφή του χρέους. Γιατί οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν έχουμε καμία ευθύνη για αυτό το χρέος, το δημιούργησαν οι κομπίνες των πλουσίων για να σώσουν το σάπιο και παρρικμασμένο καπιταλιστικό τους σύστημα. Γιατί αυτό το χρέος το έχουμε πληρώσει και ξανά και ξανά πολλές φορές, με κάθε ευρώ που στερούμαστε από τους μισθούς, από τις συντάξεις, από την υγεία, την παιδεία, την παραγωγή.
αλλά και γιατί, όπως ομολογούν πλέον όλοι, αυτό το χρέος είναι αδύνατο να αποπληρωθεί, δεν θα αποπληρωθεί ποτέ, τα επόμενα χρόνια θα το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας όλο και πιο διωγγωμένο, για να μας ζητούν και νέες θυσίες και νέες συμφωνίες και νέα μνημόνια. Γιατί το χρέος εν τέλει είναι μόνο ένας μηχανισμός, μια θηλιά που θέλει να μετατρέψει την χώρα σε αποικία χρέους και τους εργαζόμενους σε δουλοπάρικους. Να εθνικοποιήσουμε κάτω από εργατικό έλεγχο τις τράπεζες, το εξωτερικό εμπόριο, τους τομείς κλειδιά της οικονομίας. Πρέπει να πάρουμε τις τράπεζες από τα χέρια αυτών που τις χρεοκόπησαν, παρά τα δεκάδες δις που πλήρωσε ο ελληνικός λαός, για να σώσουμε τις λαϊκές καταθέσεις και περιουσίες, για να διαγραφούν τα χρέη των φτωχών, να σταματήσει η διαρροή των κεφαλαίων των πλουσίων στο εξωτερικό, για να πάψει αυτή η παρασιτική λειτουργία του τραπεζιτικού συστήματος και να αξιοποιηθεί ο υπάρχον πλούτος για την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας. Να εθνικοποιήσουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις κάτω από εργατικό έλεγχο για να ξανανοίξουμε τα κλειστά εργοστάσια. Να πάρουμε πίσω τα λιμάνια και τα αεροδρόμια για να αξιοποιήσουμε τις υποδομές, τον φυσικό και ορυκτό πλούτο της χώρας μας. Να πάρουμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τους ιδιώτες της διαπλοκής και να τα δώσουμε στους εργαζόμενους και την νεολαία να γίνουν μέσω έκφρασης των προβλημάτων και των αγώνων τους για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας εργατικής με επίκεντρο τις ανάγκες των πολλών και όχι το κέρδος των λίγων. Να επιβάλλουμε βαριά φορολογία στο κεφάλαιο, στις μεγάλες περιουσίες και τους φωσκωμένους λογαριασμούς των πλουσίων, στα κέρδη τους κρυφά και φανερά. Να δημεύσουμε τις μεγάλες περιουσίες όλων αυτών που λαιλάτισαν το δημόσιο χρήμα. Να εφαρμόσουμε ένα γενναίο πρόγραμμα δημόσιων και παραγωγικών επενδύσεων για να επανεκκινήσουμε την παραγωγή. Να ξυλώσουμε το κράτος έκτακτης ανάγκης, να αποκαταστήσουμε δημοκρατικά, συνδικαλιστικά, πολιτικά δικαιώματα, να διαλύσουμε τα κατασταλτικά σώματα. Ενάντια στον πόλεμο και τους υπεριαλιστές, καμία συμμετοχή της χώρας στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολεμικούς σχεδιασμούς. Να κλείσουμε τις βάσεις ορμητήρια των υπεριαλιστών. Να βγούμε από το ΝΑΤΟ για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ειρήνη στη χώρα μας και να φράξουμε το δρόμο στα γεράκια του πολέμου. Και βεβαίως, να βγούμε άμεσα από το ζουρλομανδία του ευρώ και τη φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εισάγουμε εθνικό νόμισμα για να πάρουμε τον έλεγχο της οικονομίας στα χέρια μας εμείς οι εργαζόμενοι. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το σπίτι των λαών. Είναι μια αντιδραστική ένωση καπιταλιστών και υπεριαλιστών. Είναι το στρατηγικό επιτελείο της νεοφιλελεύθερης αντεπανάστασης που συντελείται στις χώρες μέλη της. Ο απολογισμός της συμμετοχής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη είναι αμήλικτος. Καταστράφηκε η βιομηχανία. Μεγάλες επιχειρήσεις και εργοστάσια έβαλαν λουκέτο ή ξεπουλήθηκαν, χαλιβουργία, ναυπηγεία, τα παραδείγματα πολλά. Η γεωργία καταστράφηκε. Οι εξαγωγές βυθίστηκαν και οι εισαγωγές εκτινάχτηκαν. Η οικονομία βούλιαξε στα χρέη δημόσια και ιδιωτικά προς όφελος ντόπιων και ξένων τραπεζιτών και τοκογλύφων. Μόνη εφελημένη από αυτή την καταστροφή είναι η συμμορία του ευρώ, μια ζάπλουτη ελίτ που ξεζουμίζει τους εργαζόμενους και κερδοσκοπεί παρασιτικά στα συντρίμμια της οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξασφαλίζει την ανάπτυξη, το ακριβώς αντίθετο. Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι σε ύφεση, στο έδαφος της υπάρχουν μερικές από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες στον πλανήτη. Το ευρωπαϊκό κεφάλαιο συμπιέζεται στον ανταγωνισμό του με τη ΣΥΠΑ και την Κίνα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυριαρχεί ο παρασιτισμός του κεφαλαίου, οι πιο αρπακτικές μερίδες των τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αιτία για όλα αυτά δεν είναι δήθεν μια κάποια δυσλειτουργία, αλλά η ίδια η κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Ένα σύστημα που ξερνάει βάναυσα διαρκή μνημόνια και που έχει εκτινάξει σήμερα το 2019 τις κοινωνικές ανισότητες στα επίπεδα του 19ου αιώνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξασφαλίζει την ευημερία, το ακριβώς αντίθετο. Στην Αυστρία ψηφίσαν την 12ωρη εργασία, στην Ουγγαρία τον νόμο των σκλάβων και την ίδια στιγμή κεφάλαιο και υπερπλούσιοι είναι πρωταθλητές των φορολογικών παραδείσων, δεν πληρώνουν τίποτα για τα αμύθιτα κέρδη και τις περιουσίες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί ανάχωμα στον εθνικισμό και την ακροδεξιά, το ακριβώς αντίθετο. Με τις ρατσιστικές τους πολιτικές
τρέφουν την ξενοφοβία, την δίθεν ανωτερότητα του ευρωπαϊκού και χριστιανικού πολιτισμού. Νεκραναστένουν τους απογόνους του φασισμού και του ναζισμού. Διαιρούν τους λαούς με βάση την εθνική καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία. Αυτοί είναι οι Ευρωπαίοι καπιταλιστές που έθρεψαν την άνοδο των ακροδεξιών και αντιδραστικών κομμάτων στο ευρωπαϊκό έδαφος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι άνδρο της δημοκρατίας, το ακριβώς αντίθετο. Οι λαοί της Ευρώπης φημώνονται καθημερινά. Οι αποφάσεις τους ανατρέπονται πραξικοπηματικά και με σκληρή καταστολή, όπως είδαμε να συμβαίνει με το λαό της Καταλωνίας όταν αποφάσισε την ανεξαρτησία του. Οι γραφειοκράτες των Βρυξελών, βυθισμένοι στα πλούτη και στα σκάνδαλα που δεν ψηφίστηκαν ποτέ και από κανέναν, μας κουνάνε καθημερινά το δάχτυλο για το τι θα ψηφίσουμε, αν θα ψηφίσουμε και πότε θα ψηφίσουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά την κατάργηση της λαϊκής και εθνικής κυριαρχίας. Ούτε μας προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον πόλεμο, το ακριβώς αντίθετο. Οι Ευρωπαίοι υπεριαλιστές συμμετείχαν στο αιματοκύλισμα της Συρίας, στο φασιστικό πραξικόπημα της Ουκρανίας, στο διαμελισμό της Λιβύης. Τώρα στοιχίζονται πίσω από τα πραξικοπήματα και τα σχέδια για νέους πολεμικούς σχεδιασμούς στη Ρωσία, στη Βενεζουέλα. Μαζί με το ΝΑΤΟ έχουν ξεκινήσει μια νέα κούρσα εξοπλισμών και πολεμικών προετοιμασιών. Θέλουν ολόκληρες περιοχές πολεμικό ορμητήριο μαζί και τα Βαλκάνια, γεννώντας τεράστιους κινδύνους για την περιοχή μας. Με πρόσχημα την τρομοκρατία, στρατιωτικοποιούν ολόκληρες κοινωνίες. Χτυπάνε άγρια τα κινήματα, όπως βλέπουμε να συμβαίνει με την άτυπη δικτατορία του Μακρόν ενάντια στα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία. Σε όλη την Ευρώπη η πολιτική κρίση μένεται. Μετά τις ευρωεκλογές θα φανεί ακόμα περισσότερο η αποσύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα κόμματα υποστηρικτές της, σοσιαλδημοκρατικά και παραδοσιακά δεξιά, που επί δεκαετίες εφάρμοσαν τις πιο σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές από τη συνθήκη του Μάστριχτ, τη στρατηγική της Λισαβόνας κλπ, όλοι τους βρίσκονται σήμερα σε τεράστια πολιτική κρίση. Οι φλιαρίες για δίθεν αναμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να κρύψουν ότι δεν έχουν καμία στρατηγική, κανένα σχέδιο διεξόδου από την κατάρρευση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το ίδιο το Brexit δείχνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός και να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις λαϊκές διαθέσεις ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία και σε ένα σάπιο πολιτικό σύστημα από την άλλη. Την οργή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελίτ της, αυτό το κενό που έχει δημιουργηθεί, επιχειρούν να εκμεταλλευτούν ούλτρα δεξιές δυνάμεις, ακροδεξιοί μισοφασίστες, όπως ο Σαλβίνι, η Λεπέν, το γερμανικό AfD, το ισπανικό Vox κλπ. Με δίθεν αντισυστημικό προσωπείο και με ατζέντα μισάνθρωποι. Ρατσιστική, ξενοφοβική, αντιδημοκρατική. Αυτό το χαρτί επιχειρούν να παίξουν και στην Ελλάδα η Χρυσή Αυγή και τα διάφορα νέα αντιδραστικά μορφώματα. Η ρεφορμιστική αριστερά στην Ευρώπη, ξέπνοη και χαμένη σε πλαδαρά σχήματα, όπου δεν έχει μεταλλαχτεί ήδη σε κυβερνητική και μνημονιακή, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ποδέμος, έχει καταρρεύσει στις αυταπάτες για ήπια διαχείριση της κρίσης και στην προσήλωσή της στον Ευρωμονόδρομο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πολιτικά εγκλήματα αυτής της αριστεράς σε βάρος του εργατικού κινήματος έθρεψαν και δυνάμωσαν την ακροδεξιά και όλα τα αντιδραστικά μορφώματα στην Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη δυναμώνει η κοινωνική πόλωση, οι κοινωνίες βράζουν. Η αφαίρεση εργατικών, κοινωνικών, δημοκρατικών κατακτήσεων ενός αιώνα, η εξαθλίωση, η φτωχοποίηση, η ταπείνωση των λαών δίνει τη θέση της σε μεγάλη οργή και μίσος των λαών ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνει την θέση της στην αναζήτηση μιας διεξόδου, μιας αξιόπιστης εναλλακτικής προς όφελος των εργαζομένων, των φτωχών, των νέων. Όσο και αν ουρλιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μας λένε λαϊκιστές. Νεολαίοι αγώνες στην Ιταλία και την Αλβανία. Εργατικές κινητοποιήσεις σε Βέλγιο και Ουγγαρία. Αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές διαδηλώσεις. Κινητοποιήσεις των νέων για τη σωτηρία του περιβάλλοντος και φυσικά το αποκορύφωμα, τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία. Παντού εργαζόμενοι, νέοι, οι λαοί της Ευρώπης αγωνίζονται για μια αξιοπρεπή ζωή, συγκρούονται με το δεσποτικό ευρωπαϊκό κατεστημένο και του καταφέρνουν μια πρωτοφανή κρίση.
Γι' αυτό είναι ζωτική σημασία να πούμε ένα όχι διπλό. Όχι στη σκύλα του σάπιου ευρωπαϊσμού. Όχι στη χάριβδη των αντιδραστικών ακροδεξιών που ντύνονται αντισυστημικοί. Να παλέψουμε για την έξοδο της χώρας από το ευρώ, που αποδείχτηκε ότι είναι ένας μηχανισμός οικονομικής χρεοκοπίας. Για τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι για να κλειστούμε στον εθνικό απομονωτισμό, όπως μας λένε οι δίθεν ευροσκεπτικιστές, αλλά για να ενωθούμε με κοινούς αγώνες με τους λαούς της Ευρώπης, για την Ευρώπη των εργαζομένων, μια Ευρώπη δημοκρατική, ριζοσπαστική, σοσιαλιστική. Χωρίς καμία αυταπάτη για έντιμους συμβιβασμούς όπως αυτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων ψευτοαριστερών στην Ευρώπη. Χωρίς αδιέξοδες και επικίνδυνες εθνοπατριωτικές λύσεις όπως κάνουν οι ρεφορμιστές του ΚΚΕ και της ΛΑΕ. Με καθαρά λόγια, ότι αυτός ο δρόμος της ρήξης έχει μια αντικαπιταλιστική, μια επαναστατική, μια διεθνιστική προοπτική τις Ηνωμένες Σοσιαλιστικές Πολιτείες της Ευρώπης. Στο κέριο και ειλικρινές ερώτημα, εάν αυτό το πρόγραμμα είναι ρεαλιστικό, απαντάμε ειλικρινά. Αυτό που σίγουρα δεν είναι ρεαλιστικό, είναι ότι υπάρχει ελπίδα ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο. Ότι μπορούμε να απαλλαγούμε από τα μνημόνια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Ότι κάποια στιγμή θα καλυτερέψουν τα πράγματα δήθεν και ως διαμαγείας με μία ψήφο και μέσα στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Ναι, δεν το κρύβουμε, το πρόγραμμά μας απαιτεί θυσίες. Αλλά αυτές οι θυσίες είναι απείρως λιγότερες από αυτές που έχουμε κάνει ήδη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη ή αν το θέλετε από αυτές που θα χρειαστούν παραμένοντας μέσα σε αυτόν τον χώρο, μέσα στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Ακόμη, το πρόγραμμά μας, σε αντίθεση με όλα τα άλλα πολιτικά προγράμματα, δεν είναι λόγια και συνθήματα σε ένα χαρτί. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί από σωτήρες ούτε με την ψήφο, γιατί σύγχρονες χούντες δεν πέφτουν στις κάλπες. Είναι ένα πρόγραμμα πάλης και αγώνα. Απαιτεί την κινητοποίηση, την αυτενέργεια, τη μαχητικότητα των από κάτω, απαιτεί σκληρούς ταξικούς αγώνες, προλεταριακές επαναστάσεις. Απαιτεί και μια άλλη δομή εξουσίας, μια κυβέρνηση των εργαζομένων που θα έρθει ως αποτέλεσμα μιας μεγάλης ταξικής σύγκρουσης των από κάτω και θα στηρίζεται στα όργανα βάσης, τις συνελεύσεις, τις επιτροπές, τα συμβούλια τους με εκλεγμένους και άμεσα ανακλητούς αντιπροσώπους, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, σε πανεθνικό επίπεδο. Η κυβέρνηση των εργαζομένων είναι η αρχή μιας πραγματικής σοσιαλιστικής δημοκρατίας που καμία σχέση δεν θα έχει με τις σταλινικές δημοκρατίες και τα εκτρώματα των σοσιαλδημοκρατών και των σταλινικών που τόσο πολύ έχουν δυσφημίσει το σοσιαλισμό και το σοσιαλιστικό όραμα. Η κυβέρνηση των εργαζομένων είναι η μόνη, η μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική λύση για την κάλυψη του κενού που έχει δημιουργηθεί από την μνημονιακή αστική μετάλλαξη και προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό το σύνθημα αυτό μπορεί και πρέπει να γίνει η φωνή των εργαζομένων, των ανέργων, των αγωνιστών που θέλουν να προχωρήσουμε μπροστά. Απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους, τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας που παράγει τον πλούτο και που αυτοί πρέπει να αποτελούν τη βάση του σχεδιασμού της νέας αυτής κοινωνίας. Γνωρίζουμε ότι αυτός ο στρατηγικός μας στόχος δεν είναι εύκολος. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Είμαστε και εμείς εργαζόμενοι. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί, οι νέοι και που τα επόμενα χρόνια θα γίνουν ακόμα χειρότερες. Μιλάμε όμως τη γλώσσα της αλήθειας. Χωρίς να καλλιεργούμε αυταπάτες ούτε να ωρεοποιούμε την κατάσταση. Χρειάζεται ένα κατάλληλο πρόγραμμα, ένα σχέδιο αγώνων, χρειάζεται εν τέλει μια νέα επαναστατική δύναμη, αιχμή του δόρατος και στην πρώτη γραμμή των αγώνων, που να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας με σταθερό πρόγραμμα και πρακτική που δεν θα τα εγκαταλείπει στην πρώτη δυσκολία ή στροφή. Για την οικοδόμηση μιας τέτοιας επαναστατικής δύναμης στην Ελλάδα και την Ευρώπη παλεύει και η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Η ΟΚΔΕ συμμετέχει στις ευρωεκλογές της 26ης Μάη,
ως συνέχεια της συμμετοχής της σε όλους τους μεγάλους και μικρούς αγώνες, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενάντια στη φτώχεια, την εξαθλίωση, τις φαραωνικές ανισότητες, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον πόλεμο. Όλα αυτά όμως γνωρίζουμε ότι είναι εγγενή στοιχεία και γεννιούνται διαρκώς από ένα καπιταλιστικό σύστημα που βυθίζεται στην κρίση και την παρακμή του. Η ΟΚΔΕ λοιπόν δεν μάχεται μόνο ενάντια στα συμπτώματα, αλλά χτυπάει και το κακό στη ρίζα του. Αγωνίζεται για την γκρέμισμα αυτού του καπιταλιστικού συστήματος, για την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας, μιας κοινωνίας σοσιαλιστικής, απαλλαγμένη από τα σημερινά δεινά, μιας κοινωνίας που θα εξυπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες, που θα επιτρέπει να ανθίσουν η ισότητα, η δημιουργία, η ευτυχία και η χαρά της ζωής. Καταθέτουμε στους εργαζόμενους και την νεολαία την πολιτική και το πρόγραμμά μας, χωρίς να κάνουμε συμβόλαιο με την νίκη, αλλά μόνο με τον αγώνα. Με όπλα μας την πίστη στην εργατική τάξη, την ενότητα και την αυτοοργάνωση. Με μία και μόνη εγγύηση ότι στους αγώνες και τους σεισμούς που έρχονται μπροστά μας, η ΟΚΔΕ θα βρίσκεται αταλάντευτα με το στρατόπεδο των φτωχών, των νέων, των εργατών. Στις ευρωεκλογές της 26ης Μάη, σας καλούμε να ψηφίσετε την ΟΚΔΕ σαν μια πραγματικά χρήσιμη επιλογή για ένα καθαρό, δυνατό και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, για την ενότητα και την οργάνωση των αγώνων, για την αντεπίθεση των εργαζομένων. Του απεργού, του ανεργού και του μετανάστη.